Πού να βρεις λόγια και λόγια χωρίς δάκρυα. Να μιλήσεις για το μη. Έχω ξεχάσει πόσες δεκαετίες το ξέρω. Δεν πρόκειται να ξεχάσω την παρουσία, τη σεμνότητά του, το χαμόγελό του και το βλέμμα του. Είναι η προσφορά που δεν φαίνεται. Άμα δεν βγεις στα μπαλκόνια να φωνάξεις, άμα δεν πας στα συλλαλητήρια να φωνάξεις, ίσως να μένεις αθέατος. Αλλά όχι μη σπουδαίος. Ο Μίμης ήταν σπουδαίος, όχι μόνο για το έργο που έκανε όλα του τα χρόνια στην αριστερά. Ήταν σπουδαίος για το ήθος του, για τη σεμνότητά του, που σήμερα είναι εξαιρετικό ζητούμενο αυτό το ήθος και αυτή η σεμνότητα. Είμαστε σε μια εποχή που ελοχεύει η δυνατότητα να χάσουμε τη σεμνότητά μας, να χάσουμε το ήθος μας. Και αυτό πρέπει να είναι το μόνο μάθημα από όλα όσα μας έχει δώσει ο Μίμης ο Δαριώτης. Ο σύντροφος αυτός, ο τόσο σεμνός, ο τόσο σιωπηλός, ο τόσο πιστός στη δουλειά του και αφοσιωμένος στο καθήκον. Θα έπρεπε να το ξέρουν όλοι οι νέοι. Θα πρέπει και όσοι τον γνωρίσαμε να κάνουμε προσπάθεια να μείνουμε σε αυτό το δρόμο. Στον δρόμο της τιμιότητας ως προς τη συμμετοχή μας στον αγώνα. Στον δρόμο της σεμνότητας. Στον δρόμο της αλληλεγγύης και μεταξύ των συντρόφων και της αλληλεγγύης του αγώνα που κάνουμε προς την ελληνική κοινωνία. Και επειδή βλέπω να έρχονται πολύ πιο δύσκολα χρόνια από αυτά που ζήσαμε πριν από 10 χρόνια, θα πρέπει να αναδείξουμε όλοι μας ό,τι καλύτερο έχουμε μέσα μας. Να βγάλουμε από μέσα μας ό,τι σωστό και ωραίο και αριστερό έχουμε. Να αφήσουμε στην πάντα όλες μας τις αντιπαραθέσεις, όλες μας τις προσωπικές επιθυμίες. Πρέπει να συστρατευτούμε με την έννοια του όρου συστράτευση. Ένα σώμα, ένα γέλιο, μία ελπίδα για το λαό. Αυτά μας δίδαξε, τουλάχιστον αυτά έχω πάρει εγώ από το Μίμη.